Pentru ce vă spun, da, pentru că vă spun în sens. Tu primenea în sens. Atât în Spania, pe vrăjimea, la frau. Și se crisie, ziua. Με την ευχή του σε προσμιωτά μου και τον πολίτη να μάθουν το ίδιο. Για λίγες μέρες τα αγιασμένα κόμμα της Μακεδονία. Και η παρουσία μας συνέβησε με την ευρωπή αυτού του χωριού, του ευρωεκειμένου και όμορφου χωριού, στην ευρωπία της Αρμοδίας, που έχει το όρμα μιας μεγάλης ευρείας του τόπου και της εκκλησίας μας, της ευρείας χρυσής, της νεομάτωνος. Και είμαι πολύ συγκινημένος και πάντοτε είμαι όταν έρχομαι στην Μακεδονία μας, από την Κρήτη, που την είδα μικρό μείωμα, αφιέρωμα στην εικόνα που ήταν έτσι και πριν, να είναι κρεμασμένη πάνω της, προφανώς κάποιο θάνο, κάποιο θάνο. Ήρθαμε λοιπόν προσκυνητές, γιατί σε τούτα τα κόμματα μόνο ως προσκυνητής μπορείς να έρθεις. Για να τιμήσουμε και να τιμηθούμε συγχρόνως από μία ψυχή που επαρέστησε τον Θεό. Ένας νέος άνθρωπος, μια νέα κοπέλα, του έδωκε τη ζωή της για κάτι μεγάλο, που δεν δίστασε να πλησιάσει την ίδια της την ύπαρξη, την ομορφιά, την νεότητα, το μέλλον της, που θα μπορούσε να ήταν λαμπρό. Αρνήθηκε να πλησιάσει την πίστη της, την ταυτότητά της και να προδώσει την πίστη της στον Χριστό και να υποκύψει σε υποσχέσεις και σε ανταλλάγματα, σε πιέσεις και μαρτύρια, ανίποτα μαρτύρια που υπέστη επί μήνες για την αγάπη του Χριστού και επί ίδιοι οι γονείς και οι αδελφές της την παρακαλούσαν να αρνηθεί τον Χριστό προκειμένου να σώσει τον εαυτό της, να σώσει τη ζωή της. Οι νεομάρτυρες, αδελφοί μου, αποδεικνύουν περίτρανα ποια ήταν πάντοτε η ταυτότητα αυτού του λόγου. Οι νεομάρτυρες που είναι μετά την άντωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και δόθη. Όλοι εκείνοι που αντιστάθηκαν μέχρι σέντατος, πολλοί εκ των οποίων ήσαν νέοι άνθρωποι, παλικάρια και νέες κοπέλες, στα χρόνια της φρικτής δουλείας, αρνήθηκαν να υποταχθούν, αρνήθηκαν να προσκυνήσουν, αρνήθηκαν να αρνηθούν, να απαρνηθούν την ταυτότητά τους, και αντάλλαξαν την ζωή τους με την αιωνιότητα, γιατί εκείνοι επόμησαν και εκείνοι προτίμησαν. Και πέρασαν αιώνες και ήρθε η υποφυτή ελευθερία μας και απλώς ανταλλάξαμε δυράμους, όπως λέγει ο Μακρυγιάννης, και δεν έπαιξε το έθνος μας, το μαρτυρικό γένος των Ρωμιών, να δίνει μάρτυρες. Μάρτυρες του αίματος και μάρτυρες της μαρτυρίας του Χριστού δια του μαρτυρίου της συνειδήσεως. Μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος της ιστορίας. Μπορεί να είναι ολίγη, αλλά συγχρόνως είναι και αμέτρητη. Και αυτοί αιμορροτούν και ζωοκοπούν το δέντρο της πίστεως. Άνθρωποι απλοί και ταπεινοί, χριστιανοί και χριστιανές που υπήρξαν και υπάρχουν αφανή ήρωες της πίστεως
που αντιστέκονται, που δεν προσκυνούν, που δεν μεταλλάσσονται, που δεν συμβαδίζουν με τη λεγόμενη εξελισσόμενη εποχή μας, που δεν επίκονται άλλο από μία επιστροφή στη ζούγκλα. Τι και αν φτάσαμε στο φεγγάρι και αν κρατούμε τον κόσμο σε ένα κινητό στην παλάμη μας. Ποτέ η ανθρωπότητα δεν πήγε τόσο πίσω. Ποτέ ο άνθρωπος δεν έγινε τόσο λίγος για τον άνθρωπο. Ποτέ η ανθρωπότητα δεν έφτασε σε αυτό το τραγικό σημείο. Να είναι ο ένας άνθρωπος επικίνδυνος για τον άνθρωπο. Και ο αλληλός παρασμός να συνεχίζεται γύρω μας, στην περιοχή μας, ανάμεσα σε ορθοδόξους λαούς και πρόσφατα στην Παλαιστίνη, αυτόν τον μαρτυρικό τόπο που γίνονται θλιβερά πράγματα που τα ακούμε και τα διαβάζουμε. Αδελφοί μου, θα ήθελα περισσότερο σε αυτούς τους νέους που βρίσκονται εδώ και τις νέες, χωρίς να περιφρονώ τους υπόλοιπους. Και αυτούς και αυτές που βρίσκονται εκτός του ναού και πέριξ αυτού. Να σας παρακαλέσω ως απλός χριστιανός. Να αντισταθείτε. Να αντισταθείτε σε οτιδήποτε θέλει να πάρει την ψυχική σας ομορφιά, σε οτιδήποτε επιζητά την αδενότητα και καθαρότητά σας. Μην ακούτε τις ειρήνες των μέσων μαζικής αποκλάπωσης. Μην χάνεστε στο διαδίκτυο, μην σερφάρετε στο πουθενά και στο τίποτα. Γνωρίζουμε και βλέπουμε ότι εμείς δεν είμαστε πρότυπα για εσάς, αλλά δοξάζουμε τον Θεό, που έχουμε αγίους και αγίες, μικρούς και μεγάλους, παλαιούς και νέους, που αντιτάχθηκαν μέχρι ξέματος στην αμαρτία, στην οποιαδήποτε αμαρτία που σημαίνει στον οποιονδήποτε σύγκριβασμό. Και δεν δέχτηκαν να προσκυνήσουν καμία ιδεολογία, κανέναν άνθρωπο, κανένα σύστημα, τίποτα παρά μόνο τον ένα και μοναδικό φίλο του ανθρωπίνου γένους, τον Χριστό, που έμεινε ο μόνος να μας καταλαβαίνει, να μας κατανοεί, να μας αγαπά και να μας εμπνέει να μείνουμε κι εμείς σήμερα σε αυτήν την εποχή της αδιαφορίας, της ισοπαίδωσης των πάντων, όρθιοι, ανήμιστοι, απροσκύνητοι, ακολουθώντας τα παραδείγματα των Αγίων και των Μαρτύρων της πίστεως μας και των ηρώων μας, κατάσφαρτος τούτος ο τόπος, απάγου εις άνθρωποι, από κόκκαλα μαρτύρων και ηρώων, που μας φωνάζουν και μας λένε προσέξτε, δεν οδηγείτε πουθενά ο δρόμος που πήρατε, γυρίστε πίσω, και τούτη η επιστροφή δεν είναι οπισθοδρόμηση. Τούτη η επιστροφή είναι αναπάπτυση. Είναι έβραση πάλι και επανέβραση της ταυτότητας μας. Της ταυτότητας που βαλθήκανε να μας την πάρουν. Να μας ισχύσουν. Δεξιοί και αριστεροί. Όλες οι ιδεολογίες. Όλα τα συστήματα. Ό,τι δεν έχει Θεό μέσα του. Γίνεται τόσο απάνθρωπο και τόσο επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Το ζούμε κάθε μέρα.
Τα παιδιά μας δεν έχουν πρότυπα και χάνονται κάθε μέρα και βυθίζονται στο πουθενά και στο τίποτα. Τους παίρνουν τα πάντα, το μέλλον τους, τη ζωή τους και τους δίνουν επιδόματα. Έναν καφέ και ένα σουβλάκι και να θέλουν να είναι ικανοποιημένα ότι ζουν, αλλά δεν ζουν, ούτε καν επιβιώνουν. Και πάνω από όλα τους πήραν τον Χριστό. Αδελφοί μου, αδελφές μου, παιδιά, βρείτε τον Χριστό. Μην ανταλλάξετε τίποτα στη ζωή σας τον Χριστό, με τίποτα τον Χριστό. Κλείστε τα αυτιά σας. Για ό,τι σας λένε και για ό,τι γίνεται διγύρω σας. Πορευτείτε με τους αγγείλους μας, με την Αγία Χρυσή, η οποία δεν κρίνει σε παραλαμβάνει. Δεν σκέφτηκε τη ζωή της, το μέλλον της. Έμεινε σταθερή και απλόρυπτη σε ό,τι πίστευε. Γιατί πίστευε. Αλήθεια, σήμερα τα παιδιά μας πού πιστεύουν, πού τα προσανατολίζουν, τι τους δίδουμε να ελπίζουν, γιατί να παλέψουν, γιατί να ζήσουν, γιατί να αγωνιστούν, τι τους παραδίδουμε, στάχτες, ένα μέλλον χαρτιδευμένο, μια ζωή κομματιασμένη. Και να αντέξεις, πρέπει να πάρεις ψυχοφάρμακα. Μέσα στην κατάθλιψη, στο άγχος, να κυνηγούν τη λαμαρίνα, το ψέμα, το ψεύτικο και να αρνούν ευρωέν και περισσότερο την ταυτότητα τους. Η Αγία Χρυσή και ταυτότητα. Ήξερα ότι ήταν καταρχήν κοπέλα. Δεν σκεφτόταν να κάτι άλλο ή κάτι ενδιάμεσο. Σίγουρα είχε όνειρα. Όπως έγιναν πάντοτε οι κοπέλες και σήμερα έχουν. Αλλά είχε αξίες. Αξίες που δεν τις πρόδωσε, δεν τις παρέδωσε. Πίστη στον Χριστό και αγάπη στην ταυτότητά της. Την Ρωμαίνη. Σας παρακαλώ πολύ ταπεινά και απλά να εκτιμούμαστε όλοι μας τον λόγο του Αγίου Κοσμάτων που τόσο τον έχουμε ανάγκη, όπως τον έλεγε τότε στους Ρανιάδες, τους κλάβους, τους προπάτορές μας. Και το φωνάζει σήμερα στη νέα σκλαβιά, στους νέους σκλαβωμένους ανθρώπους. Το κορμί σας θα σας το κάψουν, θα σας το δυναμίσουν. Τα πράγματα σας θα σας τα πάρουν. Δώστε τα, δεν είναι δικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Ούτε τα δύο όλος ο κόσμος να πέσει επάνω σας. Δεν μπορεί να σας τα πάρει. Εκτός και αν τύχει και τα δώσετε με τη θέληση σας. Μην δώσουμε ό,τι μας απέμεινε, αδελφοί μου. Μην παραδώσουμε τα πρωτοτόπια της ιστορίας, της ταυτότητας, της υπάρξεώς μας. Ό,τι με αίμα και πνεύμα μας παρέδωσε την πρόκλη μας. Μην τα παραδώσουμε σε όσους θέλουν να μας αλωτριώσουν, να μας μεταλλάξουν στο όνομα της δίθεν προόδου.
Να μην είναι όλοι οι παραλαμβάνουν κοντά στον Χριστό και την Εκκλησία μας, που είναι ο κατεξοχήν τόπος μας, όπου διαφυλάχθηκαν και διαφυλάσσονται τα τιμαρφή του γένους μας, η γλώσσα μας, ολόκληρη η ταυτότητά μας, και μέσα σε αυτόν τον χαλασμό, ως κυβωτός η Εκκλησία που πορεύεται μέσα στους αιώνες και στους αιώνες, θα διαφυλαχθούμε και πάλι μέσα σε αυτήν την κυβωτό, στο πέραγος της ιστορίας, και δεν θα δούμε, δεν θα δικηστούμε. Γιατί καπετάνιος είναι ο Χριστός, και όταν είναι καπετάνιος ο Χριστός, τίποτα δεν είναι χαμένο. Τίποτα δεν είναι χαμένο. Σας παρακαλώ, κύριε, να χαμογελάτε, να κρατήσετε τον τόπο σας ζωντανό, να κλείσετε τα διαδίκτυα όσο μπορείτε, ή μάλλον να τα περιορίσετε, να μείνει καθαρός ο νους, να διδάσκετε τα παιδιά σας οι μεγαλύτεροι Χριστό και Ελλάδα, να τους διαβάζετε το βίο της Αγίας Εκκλησίας και τους βίους των Αγίων μας, να τους δώσετε τέτοια πρότυπα από την μικρή τους ηλικία, να τους μεταδώσετε την αρχοντιά της ρωμανιοσύνης μας, μια αρχοντιά και ένα πνεύμα και ένα ήθος που το έχει ανάγκη για την τροπότητα, για να κορέσει πράγματι, να αλλάξει σκοπή, βλέποντας έναν λαό που μένει όρθιος, που δεν αντωτριώνεται, που δεν χάνεται, που δεν μαγεύεται από οτιδήποτε κάνει και οτιδήποτε που φέρνει και τις υποσχέσεις που του δίνει. Γιατί έχει πατήματα να ακολουθήσει. Έχει πορεία να διαλύσει έως το τέλος της ιστορίας. Αυτή τη σκητάλη σε κάθε λεπτή που κάνουμε σε ένα πανηγύρι του χωριού μας, στις πόλεις μας. Αυτή τη σκητάλη παίρνουμε για τη χτύπωση του τρόπου. Σαν να μας πει την ιδιαίτερη αντίθεση που και τη σκητάλη της ζωής και σας λέει πορευτείτε. Πορευτείτε με τον Σταυρό στο χέρι. Να γίνεστε μάρτυρες κάθε μέρα. Τη συνείδηση, χωρίς να παραδίδετε τίποτα, και να κρατάτε την καρδιά και την ψυχή σας ελεύθερη. Τούτη την ελεύθερη άνθρωπη ελευθερία, που ελεύθερα σκέφτονται, ελεύθερα πορεύονται, ελεύθερα ζουν και ελεύθερα πεθαίνουν. Ο Θεός να είναι μαζί σας, να σκεπάζει το χωριό σας, η Αγία Χρυσή να σας συνοδεύει και να σας εμπνέει και ιδιαιτέρως τα νέα παιδιά μας, τα μικρά και τα μεγάλα, όλους και όλες σας. Χρόνια πολλά.